Η Ένωση Κεντρών ζήτησε συγκρότηση οικουμενικής κυβέρνησης, γιατί θεωρούμε ότι οι 153 βουλευτές που έχει ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος είναι μια ισχνή κοινοβουλευτική πλειοψηφία που στην πρώτη δυσκολία θα καταρρεύσει. Ο κύριος Τσίπρας μου έδωσε να καταλάβω ότι δεν σκέπτεται για οικουμενική. Επιμένει στον τρόπο διακυβέρνησης με την ΑΝΕΛ. Σήμερα η όλη διαδικασία ήταν ένα σχέδιο που αφορούσε το προσφυγικό και το ασφαλιστικό. Πιστεύω ότι στο μυαλό του ο Τσίπρας, και γι' αυτό έκανε και αυτή τη σύνοδο αρχηγών, ήθελε να χρησιμοποιήσει το προσφυγικό για να πετύχει χαλάρωση της πίεσης των ξένων των δανειστών επί του ασφαλιστικού. Γιατί ξέρει ότι το ασφαλιστικό δεν μπορεί να το περάσει και θα πέσει η κυβέρνηση. Προσπαθεί λοιπόν να χρησιμοποιήσει την ενότητα του πολιτικού κόσμου στο προσφυγικό για να πείσει τους ξένους: σας τα δίνω όλα στο προσφυγικό, κάντε παραχωρήσεις στο ασφαλιστικό. Αυτό δεν θα περάσει, διότι οι ξένοι έχουν κουραστεί με το να είναι οι Έλληνες πρωθυπουργοί αναξιόπιστοι και να μην κάνουν μεταρρυθμίσεις και δεν έχουν διάθεση να δώσουν άλλες παρατάσεις χρόνου και να δεχθούν άλλη υποκρισία και άλλα ψέματα. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας σε αυτό το πονηρό σχέδιο θα αποτύχει. Παρήχατε στήριξη για το ασφαλιστικό, κύριε Πρόεδρε? Μάρια παιδιά, αφού έχουν υπογράψει ότι πάνω από 40% θα μειωθούν οι συντάξεις, τι στήριξη να παράσχω? Είναι κοροϊδίες αυτά. Πιστεύετε όση στήριξη και να σπαράσχω η Ένωση Κεντρών και όλα τα κόμματα, αφού έχουν ήδη υπογράψει ότι οι συντάξεις, ότι οι κρατικοί έχουν υπογράψει ότι η κρατική χρηματοδότηση δεν θα υπάρχει πια και ότι ό,τι μπορούν τα ασφαλιστικά ταμεία αυτά θα δίδουν. Άρα τι ερώτηση είναι αυτή? Θα συμμετάσχετε σε εθνική κυβέρνηση για... με την ΣΥΡΙΖΑ? Πρότεινα οικουμενική κυβέρνηση. Πρότεινα η χώρα να περάσει στην κουλτούρα των συμμαχικών κυβερνήσεων. Αν ο κύριος Τσίπρας αυτό δεν το αντιληφθεί, κακό του κεφαλιού του. Τα άλλα κόμματα σαν να μην υπήρχαν. Νέα Δημοκρατία, να με συγχωρήσουν, αλλά ούτε ήξεραν τι έλεγε. Ο Πλακιωτάκης δεν έλεγε τίποτα. Το μόνο που είπε είναι υπέρ σταθερών κυβερνήσεων, δηλαδή υπέρ της διατήρησης του συστήματος της ενισχυμένης αναλογικής. Αυτό μόνο είπε ο Πλακιωτάκης. Και οι άλλοι, οι φόβοι, βέβαια, εμείς θέλουμε απλή αναλογική Ένωση Κεντρών. Να φύγουμε επιτέλους από Πασόκ και ποτάμι, αλλά αντάλλων. Πώς? Σας είπε κάποιο πρωθυπουργός ότι πρόκειται να το κάνει, δηλαδή να διαπραγματευτεί για να χαλαρώσει το ασφαλιστικό? Εγώ αντιλήφθηκα ότι όλο αυτό το σημερινό υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι μια προσπάθεια να πιέσει τους Ευρωπαίους δίνοντάς τους ό,τι ζητούν στο προσφυγικό, μήπως πετύχει χαλάρωση στο ασφαλιστικό. Θα δείτε ότι έτσι θα... οι προβλέψεις μου θα επαληθευτούν. Παρ' όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, θα σας εμπόδιζε κάτι να υπογράψετε κοινό ανακοινωθέν? Δεν υπέγραψαν κοινό ανακοινωθέν. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ δεν υπέγραψαν. Εγώ τους άφησα να γράφουν. Είπατε ότι το Brexit δεν είναι ακόμα στο τραπέζι. Πώς? Είπατε ότι το Brexit δεν είναι ακόμα στο τραπέζι. Το πιστεύω. Όσο η Ελλάδα δεν αρχίζει αμέσως με τα ρυθμίσεις και όσο δεν πείθουμε τους ξένους ότι ακολουθούμε ευρωπαϊκή πολιτική και όσο τους βρίζουν, εδώ βγαίνουν σημερινοί υπουργοί στα κανάλια.